Καλημέρα σας κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω από τα του χαρτοφυλακίου σας, αν μας μείνει χρόνος και ένα-δυο γενικότερα πολιτικά θα ήθελα να σας τα θέσω, όμως είναι πολλά τα πράγματα που βλέπω εδώ και από τους ακροατές μας να μπαίνουν, οπότε ξεκινώ αμέσως. Καταρχάς με το κομμάτι της μητρότητας και των επιδομάτων. Σας άκουσα να λέτε ότι εισπράττονται, καταβάλλεται ένα ποσό άνω των 10.000 σε στήριξη της μητρότητας. Κοιτάξτε, λοιπόν, βάλουμε το σύνολο των επιδομάτων, δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν και με τα προνοιακά, τα οποία είναι δηλαδή χωρίς να είναι κάποιος να εργάζεται, ναι, όπως είναι το επίδομα γένας, mm-hmm, και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε, τα οποία είναι τα επιδόματα λοχείας και κυρίως το επίδομα μητρότητας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από όλα. Πραγματικά μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες είναι, δηλαδή ποιος αριθμός παιδιού είναι κλπ, μπορούν να ξεπεράσουν και όλο αυτό το νούμερο. Αυτό που κάναμε ήταν γενικά η πολιτική μας είναι, θέλουμε να, όσο μπορούμε παραπάνω να συμφιλειώσουμε την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Οπότε αυτά τα πράγματα έχουμε πάρει μια σειρά πολιτικών. Αυτό το κομμάτι το οποίο κάναμε στην προηγούμενη τετραετία ήταν να αυξήσουμε τη χρονική διάρκεια της παροχής του επιδόματος μητρότητας στις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, να εξισώσουμε το διάστημα με το αντίστοιχο, ας το πούμε έτσι, του δημόσιου τομέα, που οπότε πήγε για 9 μήνες. Και στους μήνες αυτές παρέχεται το. Σε κάθε γυναίκα αυτής της κατηγορίας του κατώτατος μισθός και τώρα το επεκτείναμε αυτό σε ελεύθερες επαγγελματίες. Να σας ρωτήσω, έχει απομείνει κάποια κατηγορία γυναικών που δεν εισπράττει το ίδιο με τις υπόλοιπες που δεν έχει εξωθεί? Αν μιλάμε για γυναίκες γενικά, ναι, εκείνες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό είναι ασφαλιστικό. Μάλιστα. Δεν είναι προνοιακό. Μάλιστα. Οπότε για τις γυναίκες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, προφανώς αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί τι είπα προηγουμένως, είπα ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν, είναι στην αγορά εργασίας και φοβούνται την απώλεια εισοδήματος, ότι ορίστε, εδώ είμαστε, σας στηρίζουμε, συνεχίστε. Βέβαια, ξέρετε κύριε Υπουργέ, καλύτερα από εμάς, ότι πρώτον είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεύτερον ότι δεν αρκούν τα επιδόματα, ούτε οι άδειες. Εδώ είναι και ένα ζήτημα ευρύτερο. Κοιτάξτε λίγο, αν πάμε τώρα σε αυτά τα συγκεκριμένα επιδόματα, το χρονικό διάστημα κάλυψης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με αυτές τις αλλαγές που έχουμε κάνει είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΣΑ, δηλαδή μεταξύ όλων των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. Οπότε δεν μπορούμε να το πούμε αυτό από αυτή την άποψη. Τώρα αν μιλάμε για τα Είπα ότι δεν είναι μόνο το επίδομα μητρότητας ή η άδεια που χορηγείται ικανά για να βοηθήσουν την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και σε διάφορους άλλους τομείς. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί οι θέσεις σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, έχουμε επεκτείνει το ολοήμερο σχόλιο, έχουμε βάλει καινούριους θεσμούς όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, ακριβώς για να πιάσουμε αυτό το οποίο λέτε τώρα, δηλαδή να μην ανησυχεί η γυναίκα το ότι αμάν πρέπει να φύγω τώρα από τη δουλειά μου, τι θα γίνει το παιδί μου, που είναι κλπ. Αυτά ακριβώς είναι τα πράγματα που κάνουμε και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί βέβαια προφανώς χρειάζεται και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ξέρετε, έχω πολύ πρόσφατη μια ιστορία. Πολύ πρόσφατη, έχουν περάσει κάποιοι μήνες πια, αλλά πάντα τη σκέφτομαι όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Δικός μου άνθρωπος, γυναίκα εκεί, κοντά στα 40, δίνει συνέντευξη για μια θέση ευθύνης. Γυναίκα με προσόντα, με σπουδές, με προϋπηρεσία, σε ένα μεγάλο όμιλο, από τους μεγαλύτερους ομίλους στη χώρα μας, και τη ρωτάει ο άνθρωπος που τη παίρνει τη συνέντευξη. Δεν πιστεύω να πας να μείνεις έγκυος τώρα. Θέλω να πω. Κανονικά απαγορεύεται και νομικά αυτή. Έτρεχα να βρεις το δίκιο σου τώρα. Κανονικά απαγορεύεται. Ναι, καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχει ένα θεσμικό πλωστάσιο το οποίο παρέχει το κράτος για την προστασία σε όλες αυτές εδώ τις περιπτώσεις. Και πραγματικά έχουμε στην νομοθεσία μας απαγορεύεται ρητά να γίνει τέτοια ερώτηση. Ρητά. Τώρα, ό,τι στην πράξη μπορεί να γίνει, καταλαβαίνετε. Μετά χρειάζεται και κινητοποίηση και από το αντιστοίχως ενδιαφερόμενο άτομο. Ερώτημα. Ο ακροατής μας ο Νίκος λέει: για ρωτήστε για τις αναπληρώτριες δασκάλες που είναι αφημένες στη μοίρα τους και εξαιρούνται από αυτή τη στήριξη. Τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστο. Να το σας το θέτω υπόψη, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, είναι, περιπτωσιολογία είναι. Αλλά μπορείτε να το δείτε και να. Κοιτάξτε λίγο. Γενικά, για όλες τις εργαζόμενες ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το ερώτημα το συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω. Αν μπορεί ο ακροατής μας να επανέλθει. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς εμείς σας τα θέτουμε. Δεν είναι, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείτε να ξέρετε κάθε περίπτωση. Σας το θέτω όμως υπόψη. Αυτό που εννοεί ο ακροατής είναι ότι αν αυτό συμβεί την περίοδο του θέρους, ας πούμε.
Νεγατίβος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας η συγκεκριμένη, αλλά το ζήτημα είναι το ότι εντάξει, άμα είναι αναπληρώτρια δασκάλα, το αντίστοιχο το κομμάτι θα είναι και, θα είναι και μέσα στην περίοδο της απασχόλησης. Κριτική, ο ακροατής μας ο Γιώργος λέει, μιλάει για υποκρισία και λέει: ρωτήστε τον Υπουργό, γιατί κόπηκαν οι συντάξεις στις μητέρες με ανήλικα. Είναι ένα κίνητρο κι αυτό τεκνοποίησης κατά τον ακροατή μας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσετε από αυτό. Κόπηκαν οι συντάξεις στις γυναίκες με ανήλικα. Κανένα τέτοια περικοπή δεν έχει γίνει. Αν μιλάμε για προηγούμενα χρόνια, που αυτό που γινόταν ήταν για τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις σε γυναίκες με ανήλικα, ναι, αυτό το πράγμα έχει γίνει και νομίζω ότι πραγματικά η Ελλάδα ήταν μάλλον η εξαίρεση σε όλο τον κόσμο που έκανε αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω αν εννοεί ο ακροατής μας τις περιπτώσεις γυναικών που έβγαιναν στα 40 με σύνταξη και πληρώναμε μισό αιώνα. Κύριε Λιμπεράκη, αυτό σχετίζεται άμεσα και με αυτό που λέτε προηγουμένως. Δηλαδή, γυναίκες οι οποίες βρισκόνταν στην καλύτερη φάση της καριέρας τους. Να αποσύρονται. Και ήταν να αποσύρονται από την αγορά εργασίας. Και αυτό το θεωρούσαμε ότι ήταν και κάτι που ενίσχυε τις γυναίκες. Λοιπόν, για το ΤΕΚΑ, τα είχαμε πει, κύριε Τσακλόγλου, προεβδομάδων, πού βρισκόμαστε και να σας θέσω και κάποια ερωτήματα από ακροατές γι' αυτό. Προχωράμε κανονικά, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των, πώς το λένε, των μελών του ΤΕΚΑ, δηλαδή των ασφαλισμένων του. Συνακόλουθα και ο αριθμός των εργοδοτών και των κεφαλαίων τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση. Τρέχει αυτή τη στιγμή η καμπάνια του ΤΕΚΑ για άτομα τα οποία ήταν κάτω από 35 ετών όταν ιδρύθηκε το ταμείο και οι οποίοι είναι τώρα στον ΕΦΚΑ και επιθυμούν να γραφτούν στο ΤΕΚΑ αντί για τον ΕΦΚΑ. Γιατί απευθύνεται μόνο σε νέους, ρωτάει ο ακροατής μας ο Κωνσταντίνος, λέει γιατί όχι. Είναι καλό ερώτημα αυτό. Ο λόγος είναι ο εξής. Οι αποδόσεις γενικά των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, των συνταξιοδοτικών, είναι πολύ καλύτερες από αυτές που είναι των διανεμητικών. Αλλά έχουμε και μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Αυτό που δεν θέλαμε ήταν να το ανεβάσουμε σε κάποιο όριο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, ώστε να, ξέρετε, ας πούμε για παράδειγμα, πέφτουμε σε μια κατάσταση που είναι σαν την ελληνική κρίση, βγαίνουμε από την κρίση, πέφτουμε πάνω στην κρίση του κορονοϊού και πάει λέγοντας, ας πούμε για παράδειγμα, και είναι σε μια τέτοια κατάσταση που τελικά να αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει την εγγύηση την οποία έχει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω κι εγώ μερικές φορές μιλώντας με τον εαυτό μου, νομίζω ότι παρά ήμουν συντηρητικό σε αυτό, ίσως να έπρεπε το όριο να ήταν λίγο μεγαλύτερο από τα 35. Υπάρχει τώρα άλλη δυνατότητα αναπροσαρμογής. Κοιτάξτε λίγο, τότε αυτό το πράγμα που είναι καθώς περνάει ο καιρός, ανεβαίνουν και τα χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, το ότι το έδωσα για 35 που ήταν πριν από 2 χρόνια, ήδη αυτό το όριο είναι, αυτά τα δούμε, είναι ήδη 37 χρονών. 38 μάλλον φέτος. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά κλείνει αυτό εδώ το παράθυρο. Άρα όχι, είναι η απάντηση. Λίγο δύσκολο. Σωστά, λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, εξαήμερη. Αλλά πάντως, στον ακροατή σας θα ήθελα να πω ότι μεταρρυθμίσαμε το πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση στο δεύτερο πυλώνα και νομίζω ότι και έχουμε ισχυροποιήσει και την εποπτεία και δώσαμε για τη δυνατότητα να γίνονται πολυεργοδοτικά ταμεία. Εντάξει, πάντως ρωτούσε συγκεκριμένα για τον, το καταλαβαίνω. Κουμπαρά. Εξαήμερη εργασία, κύριε Τσακλόγλου, εδώ ανοίγεται μία κερκόπορτα. Φυσικά όχι. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πειθόμεθα, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας ξαναρωτάμε. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε κακό προηγούμενο. Όταν σχετικοποιούμε το απόλυτο. Εδώ έρχονται και με ρωτάνε διάφορα πράγματα. Αν πρόκειται τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πάλι να κάνουν εξαήμερη εργασία και πάει λέγοντας. Μακριά, δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σε συγκεκριμένες περιόδους. Είναι κυρίως επιχειρήσεις αυτές που λέμε συνεχούς ροής, αλλά μπορεί να είναι και κάποια επιχείρηση η οποία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να έχει μεγαλύτερη ανάγκη για συγκεκριμένους λόγους, για απασχόληση και για μια έκτη μέρα την εβδομάδα κλπ. Είναι πολύ ακριβότερο για μια επιχείρηση να απασχολήσει έναν από τους εργάτες, τους εργαζόμενούς της για έκτη ημέρα, μισθολογικά, από ότι αν αυτό το πράγμα γινόταν σε μόνιμη βάση, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρει κάποιον εργάτη άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μόνο για έκτακτες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι. Και θα ελέγχεται η εφαρμογή του. Προφανώς. Γιατί, ας πούμε, και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας λέμε για ελέγχους, αλλά είναι αρκετές καταγγελίες. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πλήθυναν κιόλας ακριβώς λόγω της χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και το περιμέναμε κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν είναι παράξενο αυτό που μου λέτε. Αυτά, η ψηφιακή κάρτα εργασίας κάνει πολύ καλύτερο τον έλεγχο των συνεπών και των ασυνεπών
για το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Πάντως δεν τίθεται τέτοιο θέμα επέκτασης ή γενίκευσης κάποιου μέτρου εξαήμερης εργασίας. Το κλείνετε αυτό. Επιχειρηματικά όχι. Μάλιστα. Θέμα με τα όρια ηλικίας ταξιοδότησης τίθεται, γιατί βλέπω επανέρχεται ο νόμος μας. Όντως προβλέπει μια προσαρμογή, αναπροσαρμογή. Μου το ρωτάνε διάφοροι συνάδελφοι σε αυτό το πράγμα, ναι. Και αυτό το μόνο πράγμα το οποίο κάνω είναι να επαναλαμβάνω τις υφιστάμενες διατάξεις. Μετά βλέπω ότι διάφοροι δίνουν διάφορες ερμηνείες κλπ. Τι λέει ο υφιστάμενος νόμος? Λέει ότι ανά τριετία εξετάζουμε πού βρίσκεται το προσδόκιμο της επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών και αναλόγως γίνονται και όποιες προσαρμογές είναι να γίνουν στα βρίσκεται αξιοδότηση. Δύο σχόλια όμως. Πρώτον, αυτή η εξέταση έγινε πέρυσι. Και αυτό το πράγμα που διαπιστώσαμε ήταν στην αντίστοιχη περίοδο αναφοράς δεν υπήρξε καμία αύξηση, οπότε μέχρι το 2027 κατηγορηματικά δεν πρόκειται να γίνει καμία άλλη. Άρα από το 27 και μετά. Το 27 το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι ένα πράγμα το οποίο βλέπω, αμάν θα πάμε 5 χρόνια παραπάνω κλπ. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Μέσα σε 3 χρόνια το προσδόκιμο της επιβίωσης σε καμία περίπτωση. Ούτε σε πάρα πολύ καλές εποχές δεν ανέβαινε παραπάνω από κάτι πολύ λίγους μήνες. Εντάξει, απλώς εδώ μεσολάβησε η ανομαλία του κορονοϊού. Επομένως δεν ξέρουμε τι θα δείξει η επόμενη πάντως, καταγραφή. Υποθέτω ότι και για τους ακροατές σας είναι, για μένα τουλάχιστον, πολύ ευχάριστο ότι τη ζούμε περισσότερα χρόνια. Ναι. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο ευχάριστο ότι τη ζούμε και περισσότερα υγιή χρόνια. Που μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερα χρόνια. Τα υγιή χρόνια μπορούμε είτε να δουλέψουμε είτε να το απολαύσουμε. Λοιπόν, ξέρω εγώ, σαν συνταξιούχοι ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Τσακλόγλου, πολύ μεγάλο θέμα, αλλά επειδή μιλούσα και με τον κύριο Μητσό από τον ΣΕΒ για αυτή τη μελέτη για τη βιομηχανία στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής και προκύπτει το ερώτημα τι θα γίνει με τόσους ανθρώπους που θα μείνουν χωρίς δουλειά λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, μην μου πείτε ότι ναι, θα δημιουργηθούν άλλες θέσεις καλά αμοιβόμενες, γιατί η πολίτρια στο σούπερ μάρκετ, ο πολιτής στο σούπερ μάρκετ δεν θα πάει να κάνει προγραμματισμό. Είναι σαφές αυτό. Θα μείνει άνεργος. Υπάρχει εκεί κάποια πολιτική κεντρικά για μετεκπαίδευση των ανθρώπων που σε πολύ σύντομα θα χρειαστεί να ψάξουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους? Θα σας απαντήσω απευθείς. Ο κύριος Μητράκος, με τον οποίο μιλούσατε, είναι ο κύριος Θοδωρής Μητράκος. Όχι, ο κύριος Μητσός από τον ΣΕΒ. Ο κύριος Γιάννος Μητσός. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Νομίζω ότι καλό είναι να βλέπουμε μερικές φορές την ιστορία τι έγινε. Σε όλες τις επαναστάσεις τις οποίες είχαμε, τις τεχνολογικές, από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, μετά με τον ηλεκτρισμό, μετά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Ναι. Τέτοιες αιτιάσεις ακουγόντουσαν πάντα. Δεν είναι αιτίασεις. Σας ρωτάω αν υπάρχει πρόνοια για αυτούς που θα μείνουν χωρίς δουλειά. Είναι πάρα πολλά από τα προγράμματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η ΔΥΠΑ και οι πόροι τους οποίους έχουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, τόσο λόγω ΕΣΠΑ όσο και κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ακριβώς κατευθύνονται σε αυτό το πράγμα, για την επανακατάρτιση εργαζομένων οι οποίοι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ακριβώς λόγω της μεταβολής της τεχνολογίας. Μήπως θα μπορούσε και προληπτικά να γίνει αυτό, για εκεί που το ξέρουμε, γίνεται, το βλέπουμε να έρχεται. Γίνεται και προληπτικά. Όπως έχετε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, κάποιας ειδικότητας που... Τώρα δεν είμαι και expert στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, αλλά στο γενικό σχεδιασμό ήταν αρκετά πράγματα που ήταν και σε προληπτικού χαρακτήρα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα. Πρόσφατα ήμουν σε μια εκδήλωση. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε επιχειρήσεις, αλλά υπήρχαν και παραδείγματα δύο επιχειρήσεων τέτοιων, η μία των οποίων έδρασε προληπτικά, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που είπατε, ενώ η άλλη το άφησε και ήταν. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα την ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Γράφει και η ακροάτριά μας τι θα κάνουμε με το κενό εισφορών και φόρων που θα προκύψει από όσες θέσεις εργασίας θα πάψουν να καταλαμβάνονται από ανθρώπους. Όλο αυτό μοιάζει μακρινό. Δεν ξέρω πόσο μακρινό είναι. Μην πάμε σε όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Δεν πρόκειται να γίνουν οι καινούργιες θέσεις εργασίας στους ίδιους τομείς στους οποίους χάνονται, αλλά η οικονομία διαρκώς δημιουργεί και καινούργιους κλάδους. Ας δούμε λίγο την ιστορία σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Χαίρομαι που το λέτε, αλλά καλό είναι να το συζητάμε, κύριε Τσακλόγλου, και να σας πω και κάτι πιο γόνιμο και πιο ενδιαφέρον από το να συζητάμε διαρκώς για το όριο συνταξιοδότησης. Και άλλωστε, για να είμαστε και πολύ ειλικρινείς, ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές των Λουβιτών. Ναι. Που έχασε προφανώς από την ιστορία. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα τα οποία ήταν τη εποχή εκείνη. Ήταν ο Λόρδος Βίρον. Ας κλείσουμε έτσι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσακλόγλου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.